Με μία πρώτη προσέγγιση, ο Ντάμπο το ελεφαντάκι είναι μία χαρούμενη παιδική ιστορία. Με την κάμερα του Τιμ Μπάρτον, η ταινία Ντάμπο γίνεται ένα μικρό παραμύθι, καταγγελία κατά του μπούλινγκ, δοσμένο με ανθρωπισμό αλλά και ευαισθησία. Ο Ντάμπο έμελε να είναι η τέταρτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία της Disney μετά τη Χιονάτη, τον Πινόκιο και τη Φαντασία. Μία από τις πρώτες anti-bullying ταινίες κινημένων σχεδίων που φέρνουν στο προσκήνιο έναν ελέφαντα με μεγάλα αυτιά για τα οποία γίνεται αντικείμενο χλεβασμού και μια μέρα θα τα χρησιμοποιήσει για να πετάξει. Tim seems to have a really keen passion, compassion. Sensitivity for the struggles and the journey of the outsider. You know, whether it's Edward Scissorhands or Ed Wood, people who go against the grain. Η ταινία του 1941 εμπνέει τον Tim Burton που μεταμορφώνει ένα σκοτεινό κόσμο σε πικρό παραμύθι με ανθρωπισμό και ευαισθησία. Tim has brought the kept all the great aspects of Dumbo and brought him into the 21st century. I never thought I would overcome my fears of heights and it's in facing this that I was able to overcome it. Ο Tim Burton και ο Michael Keaton συνεργάζονται για ακόμα μία φορά, αναγνωρίζοντας ο ένας τον άλλον το προτέρημα αλλά και το μειονέκτημα της τελειομανίας. Not, I've yet to have a bad experience working on Tim Burton. And it's just like a live wire, improvisational. You don't know quite what's going to happen. Very exciting to work with that way, you know. Ο ήρωας Ντάμπο είναι βασισμένος στην παιδική ιστορία που γράφτηκε από την Έλεν Άμπερσον και εικονογραφήθηκε από τον Χάρολντ Πέρλ. Περιελάμβανε 8 μόνο ζωγραφιές και μερικές γραμμές από κείμενο. Το Μάρτι του 2019 ο Ντάμπο θα ξαναπετάξει για να μας θυμίσει ότι οι θύτες υπάρχουν για να παράγουν ήρωες όταν οι δυσλειτουργίες μεταμορφώνονται σε προτερήματα.